Μετά τη σχετική σφαίνα. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο κόσμος του μπάσκετ», ένα το χρόνο μαζί σας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει μια φορά την εβδομάδα να μας δίνει τα φώτα του πολύ γνωστός δημοσιογράφος που ασχολείται με το μπάσκετ στην τηλεόραση της Νόβα, ο Γιώργος Συρίγος. Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και καλό μήνα. Αφού το έχουμε θεσμοθετήσει τώρα, Γιώργο, δεν γινόταν να μην το κάνουμε και φέτος. Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, άνοιξε τα χαρτιά, δείξε τα θέματα στο τραπέζι. Άλλες φορές ξεκινούσαμε με Ευρωλίγκα, αλλά τώρα λόγω και της παράλληλης μετάδοσης φέτος των αγώνων που κάνετε, αλλά επειδή το αγώνας είναι και πολύ πρόσφατος, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από τα ελληνικά δεδομένα. Πώς είδες το Άρης ΠΑΟΚ που τελικά συνεχίστηκε? Κοίταξε να δεις. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για διαφήμιση του μπάσκετ, ούτε για αποθέωση της ποιότητας, ούτε για την βάρη. Ήταν φανερό ότι δύο ομάδες είχαν στόχο αυτή τη στιγμή, στο σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε και με τόσο βάρος υπάρχει στις πλάτες και στις δύο πλευρές, να αναδειχθούν τα μειονεκτήματα του αντιπάλου. Και οι δύο μπήκαν να παίξουν παιχνίδι τέτοιου είδους. Άρα λοιπόν δεν είδαμε κάτι όμορφο, δεν είδαμε κάτι το οποίο θα μονεύουμε και θα το συζητάμε. Είδαμε δύο ομάδες να παίζουν γενικά, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ως πρώτο στοιχείο τη δύναμη και το πάθος, η άμυνας ήταν στην πρώτη γραμμή. Μα και έτσι βέβαια η άγρια ομορφιά που αποκτά ένα τέτοιο ζευγάρωμα, Άρης ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την ένταση, είπα απρόβλεπτο το αποτελέσμα τους. Εντάξει, το παιχνίδι δεν κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά είχε suspense, το έκανε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Περιμένω πάντως και από τους δύο να βγάλουν καλύτερα στοιχεία, να παίξουν καλύτερο μπάσκετ την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή, ειδικά στην περιφέρεια. Και ειδικά ένα κλειστό παιχνίδι με τον αιώνιο αντίπαλο και την πίεση στο maximum. Η περιφέρεια μετράει διπλά και τριπλά. Ο Άρης έχει τα δικά του άγχη, τα δικά του προβλήματα. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να χτίσει πάνω στη νίκη, στον Ικάρη Σχόλη. Βέβαια, οι συνθήκες είναι διαφορετικές στην Πηλαία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ένα παιχνίδι διαφορετικό από πλευράς χαρακτήρα, από πλευράς εξέλιξης, από πλευράς προσδιοριστικών στοιχείων. Θα το ήθελα ή ελπίζω να συμβεί. Νομίζω και ο κόσμος το ίδιο θέλει, δηλαδή κάτι πιο ενδιαφέρον. Αλλά ακόμα και έτσι, όταν μιλάμε για ΠΑΟΚ Άρης, έτσι ΠΑΟΚ, εντάξει, υπάρχουν πράγματα που σε καθυλώνουν, έστω και αν η ποιότητα δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Όσον αφορά γενικά τώρα το πρωτάθλημα, πώς βλέπεις την κατάσταση? Με μεγάλο συναγωνισμό να υπάρχει, ιδιαίτερα στην βάση βαθμολογίας που πραγματικά υπάρχει γίνεται μεγάλη μάχη. Κοίταξε Γιώργο, για φέτος θα λέγαμε με δύο επικεφαλίδες το εξής. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τη δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή ποιος θα είναι τετράδα, ποιος θα πάει play-off. Αυτό εννοώ δεύτερη βαθμίδα, όλη αυτή τη δράση που συμβαίνει πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αν θες. Έχουμε σίγουρα τρομακτικό ενδιαφέρον στη μάχη του υποβάσμου, διότι η απόσταση από την 5η-6η θέση μέχρι τη ζώνη είναι 2 βαθμοί, δηλαδή τίποτα. Και ακόμα έχουμε σχεδόν μισό πρωτάθλημα, κάτι λιγότερο από μισό πρωτάθλημα μπροστά μας. Υπάρχει όμως το αστερίσκο του Πανιωνίου, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Μακάρι να αποδειχτεί η πρόβληση λανθασμένη. Βλέπω ότι ο Πανιώνιος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να κάνει δεύτερο γύρισμα της υπόθεσης. Τι εννοώ? Την πρώτη φορά ξέρουμε όλοι πως ήταν τα προβλήματα, είχε μείνει μήνες πίσω με όλη αυτή την ιστορία με τη σύσταση της ΚΑΕ, με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έτρεχαν οι άνθρωποι και δεν έφταναν, παρότι έχασαν χρόνο, διότι προσέλαβαν τον κύριο Βαγαζή και μετά για μένα λαθασμένα τον απομάκρυναν. Εν τούτης κατάφεραν με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή, ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου και όχι μόνο είναι γνώστης στο τεχνικό επίπεδο, και τον τρόπο του να εμψυχώσει, να δώσει κίνητρο να σφυρώσει την κατάσταση. Η ομάδα έκανε κάποιες νίκες και έπαιξε από αυτές το οποίο θα έλεγε κανείς ότι ήταν πιο μπροστά από το βαθμό ετοιμότητας που είχε η ομάδα με βάση το πόσο καιρό ήταν μαζί. Και ξαφνικά βλέπω την ομάδα ξανά να παίρνει
την κατηγορία και να έχετε νέα αλλαγή προπονητή, χωρίς αυτό να αποτελεί βεβαίως κάποιο μείον για τον κύριο Χουγκάς, χωρίς να θέλω να θίξω τον κύριο Χουγκάς, ο οποίος άλλωστε έχει και ισχυρούς δεσμούς με την ΕΑΣΜΕΤΑ. Όπως και δεν αφορά αυτόν, η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τον Αλεξανδρή. Για μένα αυτή η κίνηση δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Διάβασα στην ανακοίνωση αυτό το κλασικό, το ελληνικό, το πατροπαράδοτο. Όταν η ομάδα χάνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, οκ. Μην τρελαθούμε όμως. Αυτά δεν είναι λογική ενός σωματείου που θέλει να λέει ότι ηγείται λογικά. Δηλαδή, οκ. Το κάνουν όλοι, το πιστεύουν σχεδόν όλοι. Εντάξει. Το γράφουμε και στην επίσημη ανακοίνωση να το βάλουμε μπροστά στη δικαιολογία. Για μένα δεν είναι δικαιολογία. Αυτά είναι αυτή η πράγμα. Ξαναλέω ότι ο Βαγγέλης Αλεξανδρής κατάφερε να πάρει με τον Πανιόνιο πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που περίμενε κανείς, με βάση το χρόνο που ήταν εκεί, τις συνθήκες και γενικότερα όλα αυτά που έχει περάσει ο Πανιόνιος στους τελευταίους μήνες. Ξαναλέω, μακάρι να διαψευτώ, μακάρι ο Πανιόνιος να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του, αλλά τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Και αν ο Πανιόνιος δεν τα καταφέρει, τότε ο αστερίσκος γίνεται πάρα πολύ σημαντικός. Έχεις μία ομάδα να παλεύει για τη σωτηρία. Τελικά δηλαδή θα έχεις επιβεβαίωση που φαινόταν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μία ομάδα θα μπορείς να ακολουθήσει. Άρα λοιπόν έχεις ένα ψεχάδι σημαντικό στο πρωτάθλημα και μένει τι θα γίνει με την άλλη θέση. Εκεί βέβαια δεν μπορεί να κάνει κανένα πρόβλημα. Εκεί γίνεται αίμα κι άμος. Όντως, πέρα από την βάση, περιμένω και πολύ καλά πλέον, πέρα από τους τελικούς, που λογικά πάλι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το EuroCup. Ο Άρης είναι σταθερά αρκετά καλός φέτος και ήδη και την καλή πορεία την είδα τη ΣΑΕΚ και από κοντά στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, οπότε περιμένω και πολύ καλά πλέον και σε εκείνη την δεύτερη βαθμίδα που όπως την χαρακτηρίζεις και εσύ. Σωστά το λες, εγώ. Απλά εγώ θα βάλω διαφορετικά τη σειρά των οι οποίες δίνουν το ατοπίπεδο. Θεωρώ ως δεδομένη την παρουσία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σταθερά η τρίτη καλύτερη ομάδα του αθλήματος μαζί με τον Πανιόνιο μέχρι πέρσι, αλλά ο Πανιόνιος είπαμε και αντιμετωπίζει. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μόνος ο ΠΑΟΚ από αυτή τη βαθμίδα. Ήταν δύο ομάδες στη δεύτερη βαθμίδα την τελευταία τριετία, αν πάρουμε τα αποτελέσματα. Για τον Άρη, για μένα δεν είναι έκπληξη. Ο Άρης φάνηκε το καλοκαίρι ότι θα πάει προς τα πάνω. Είναι το δικό του βάρος. Είναι τέτοιο το βάρος φανέλας που αυτά που την πετυχαίνει για μένα είναι τα απολύτως αναμενόμενα. Τη διαφορά όσον αφορά τη διεύρυνση της δεύτερης βαθμίδας κάνει σαφέστατα η ΑΕΚ. Έρχεται μια ομάδα από την Α2, έστω και αν έχει το ειδικό βάρος της ΑΕΚ, δεν είναι εύκολο να πιάσει τέτοιες τάσεις και να μπει σε αυτό το ρυθμό τόσο γρήγορα. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν τις επενδύσεις, πιστεύουν την ομάδα και το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος έχει συσπηρωθεί και στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο. Χωρίς έκτροπα, χωρίς ιστορίες, χωρίς τίποτα. Είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελε τον μπάσκετ από την ΑΕΚ την πρώτη χρονιά της επιστροφής. Και πέρα από την ΑΕΚ, μεγάλο πλάς δίνει το Ρέθυμνο και η Πάτρα. Στέκομαι σε αυτές τις δύο ομάδες γιατί είναι εκπρόσωποι της περιφέρειας. Δεν έχουν το ειδικό βάρος του Άρκετ Πάου. Αλλά μιλάμε για μεγαθύρια του μπάσκετ. Είναι δύο ομάδες όμως οι οποίες επιδεικνύουν θαυμαστή σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Το Ρέθυμνο έκανε ένα μικρό βήμα πίσω πέρσι, αλλά φέτος δείχνει να κερδίζει και όλα αυτά που έχασε την περσινή σεζόν. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι και το μπάσκετ που παίζουν. Και οι δύο αυτοί παίζουν πολύ δελαστικό μπάσκετ, γρήσο, γρήγορο μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς, εξαιρετικά ενδιαφέρον και θεαματικό. Άρα λοιπόν, με πάω που για μένα σου ξαναλέω, δεν είναι καν να τους βάζεις αυτή τη συζήτηση. Μιλάμε για δύο τεράστια σωματεία, για δύο τεράστιες ομάδες. Το σωστό, και μάλλον όχι το σωστό, αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί και βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει χαράξει μια πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να τον ακολουθήσει και ο Άρης, είναι να ανέβουν και ένα σκάλι πιο πάνω. Εκεί παραπέμπει το ειδικό τους βάρος. Έτσι. Οι δύο μεγάλες Θεσσαλονίκες. Οι δύο μεγάλες Θεσσαλονίκες είναι εκεί που τις περίμεναμε. Η ΑΕΚ ήρθε από και έδωσε την έξτρα νότα, τον έξτρα τόνο και οι δύο από την περιφέρεια συμπληρώνουν. Και έχουμε μια πολύ ωραίο μείγμα πίσω από τους δύο μεγάλους
με άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, Κολοσσός. Ο κ. Κολοσσός πολύ πίστευε να θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Το διέψευσε πανηγυρικά με πολύ μεγάλες νίκες και αφού έχασε τον Τζέιμς. Ένα παίχτη που πολύ πίστευαν ότι είναι το 50% της δύναμής του. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες που μπορεί να είναι και αυτές να εκπλήξουν και να ανέβουν λίγο πιο πάνω και να κάνουν την υπόθεση 3-8 πραγματική κόλαση. Όταν 3-8 αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Από τη φυσικά το οικονομικό του Παναθηναϊκού μέχρι την τελευταία που πάει στα play-off. Πάμε τώρα λίγο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εκεί που φαντάζει ο Ολυμπιακός να έχει πολλές πιθανότητες για μια από τις δύο πρώτες θέσεις να έχει πλεονέκτημα, ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη για την καλύτερη δυνατή θέση όσον αφορά τα νοκάουτ. Θα συμφωνήσω στην εισαγωγή σου. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δείχνει πιο συνεπής, πιο έτοιμος και με περισσότερες λύσεις. Έχει πάρει αποτελέσματα τα δύο διπλά στο ξεκίνημα, Κωνσταντινούπολη και Μάλαγα την πρώτη αγωνιστική, που δείχνουν κατευθείαν πλεονέκτημα, δηλαδή πρώτη ή δεύτερη θέση. Και πλέον θα δώσει το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι μέχρι τώρα μέσα στη σεζόν, εκεί όπου πραγματικά θα μετρήσει τις δυνάμεις του για πρώτη φορά απέναντι σε μια ομάδα τίτλου και όχι ομάδα Final Four. Γιατί για μένα η Φενέρ και η ΕΦΕΣ είναι ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουν μπροστά τους την πρόκληση στο Final Four. Δεν το έχουν πετύχει άλλωστε τα τελευταία χρόνια. Η Φενέρ ποτέ, η ΕΦΕΣ το κάνει μια φορά πριν από 14 χρόνια. Η ΤΣΣΕΚΑ όμως είναι ομάδα τίτλου ξεκάθαρα. Η ΤΣΣΕΚΑ είναι η ομάδα η οποία η ίδια η GM, η General Manager δηλαδή της διοργάνωσης, από λίγο καιρό επέλεξαν ως the team to beat, που λένε οι Αμερικανοί. Η ομάδα που όλοι στοχεύουν για να κερδίσουν. Τέτοιο τεστ λοιπόν δεν έχει ξαναδώσει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής. Και το δίνει εντός έδρας. Θέλω να τον δω πώς θα λειτουργήσει αυτό το παιχνίδι. Αυτό το οποίο με κάνει και αισιοδοξώ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Γιάννης Φερόπουλος καταφέρνει να καλύπτει τις εμφανείς αδυναμίες που έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παιχνίδι στο post, έχει μόνο τον Πρίντεζη, αλλά ξαναβρήκε πριν από λίγο καιρό και ακόμα δεν είναι ο Πρίντεζης που ξέραμε και περιμένουμε. Έχει δύο ψηλούς οι οποίοι έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, είναι παίκτες του pick and roll. Και ο Χάντερ και ο Ντάνστον. Δεν έχει δηλαδή πεντάρι με πλάτη στο καλάθι. Αυτό είναι handicap οπωσδήποτε. Είναι μειονέκτημα απέναντι στις ομάδες που ξέρουν να αναδεικνύουν τα μειονεκτήματά σου. Και φυσικά είναι μια τέτοια. Θέλω λοιπόν να δω πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός και ειδικά μετά το χαστούκι που έφαγε στα τελευταία 15 λεπτά την ΕΦΕΣ μες στην Κωνσταντινούπολη. Η ΕΦΕΣ έπαιξε σαν τους παλιούς τους καμικάζι, χωρίς αύριο. Τέρμα ενέργεια, τέρμα δύναμη, σε ένα μάτς το οποίο φαινόταν ότι ο Ντούντα τους είχε πει ότι αν το χάσετε, την κάτσατε, τη βάψατε μετά το καιρό χαστούκι που είχαν φάει μέσα στη Ρωσία με την Ίσνη. Αυτό είναι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι και δικαιολογία. Όταν λέγεις Ολυμπιακός, πρέπει όλα αυτά να μπορείς να τα ξεπεράσεις. Καταλήγουμε λοιπόν ότι είναι σημείο αναφορά στο παιχνίδι με την Τσεσί. Παρότι βαθμολογικά μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Καταλαβαίνεις Γιώργο γιατί μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα δύο διπλά, η Τσεσί μπορεί να τους κερδίσει κιόλους. Αυτό έχει δείξει. Έχει περάσει μία φορά από την Κωνσταντινούπολη κερδίζοντας την ΕΦΕΣ. Αλλά όταν μιλάς για ομάδες τίτλου, όταν μιλάς για μια διασταύρωση Ολυμπιακού ΤΣΣΕΚΑ, θα δεις πάρα πολλά και θα καταλάβεις πάρα πολλά. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει επιλέξει να προσθέσει το ρόστερ του Αμερικάνου, τον οποίο όμως θα έχει από το δεύτερο σκέλος του top 16, το δεύτερο γύρο. Είναι μια παραδοχή ότι ο Ηλίας Ψηλούς δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο με τον Μπατίστα, από τη στιγμή μάλιστα που λίγο πριν ξεκινήσει το 16 αποφασίστηκε να φύγει ο Ράιτ και εν συνεχεία φάνηκε ότι η υγεία του Λουκά Μαυρακεφαλίδη δεν είναι στην κατάσταση που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του ένα παίκτη με σιγουριά, με βεβαιότητα στο 100%. Υπάρχει λοιπόν το κενό εκεί, αποφάσισε να το καλύψουμε τον λαό, αλλά ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος πράγματι έλειπε αθναϊκό, ένας ψηλός γρήγορα πόδια, ικανότατα στο παιχνίδι πάνω από το κεφάλι. Και Παναθηναϊκός για μένα έχει δύο πρόσωπα. Έχει άλλο πρόσωπο, άλλη ορμή, άλλη σιγουριά, άλλη ενέργεια, άλλες συνεργασίες εντός της έδρας και είναι αλλιώς εκτός.
Αυτό βέβαια έχει μια εξήγηση. Μια καινούργια ομάδα η οποία έχει θέληση, ειδικά μέσα στο καλάθι, είχαμε τη σημαίνει με το 5. Και αυτό το μπάσκετ θέλω να παίξει είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μπάσκετ στο 110% τη συγκέντρωση, του ρυθμού, τη ταχύτητα, τη ένταση, δεν είναι εύκολο πράγμα να το πετύχει την πρώτη χρονιά. Και δεν είναι εύκολο να το πετύχει από τη στιγμή που έχει και τόσους τραυματισμούς. Αυτό το οποίο με κάνει και αισιοδοξό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την πορεία του Παναθηναϊκού, όχι μόνο φέτος, αλλά γενικότερα με το νέο πείραμα, με την νέα κατεύθυνση καλύτερα, θα έλεγα, που πήρε η ομάδα το καλοκαίρι, είναι το γεγονός ότι η περιφέρειά του, έτσι όπως έχει ας πούμε σχηματιστεί με τις προσθήκες των δύο Αμερικανών το καλοκαίρι και την εκτόξευση, θα έλεγα, του Γιάνκοβιτς, αλλά και τη σημαντική παρουσία του Παπά, ο οποίος όμως έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια πανίσχυρη περιφέρεια. Και με δεδομένο ότι καλώς ή κακώς στο σύγχρονο μπάσκετ τα πράγματα καθορίζουν κυρίως σκοτή, αυτή είναι μια τρομερή μαγιά για τη συνέχεια. Σκέψου τους πόσοι είναι και πόσο διαφορετικοί. Διαμαντήρης, παίκτης ορχήστρα. Στην άμυνα παίζει τέσσερις θέσεις. Σλότερ, γνήσιο σουτέρ, ο οποίος όμως διαφύγει το παιχνίδι του, βάζει την μπάλα κάτω. Και εμφανίζεται ο ένα και καλύτερο. Μέλσον, δεύτερο καθάρο, δίνει την πλάση στο Διαμαντίδη. Εξαιρετικό αμυντικό. Έχει βέβαια το μειονέκτημα του σούτ, αλλά δεν είχε το μειονέκτημα του σούτ, δεν τον βλέπω ποτέ στην Ευρώπη. Τέτοιο παίκτη, τέτοια ποιότητα. Παπά, ελάχιστοι μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Στην ικανότητα στο ένα εναντίον ενό. Γιάνκοβιτς, ένα καθαρό τριάρι, το οποίο είναι πολυδιάστατο, πολυσύνθετο, με παιχνίδι στο πώ, με παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά. Και πέρα από αυτού που έχει Μπουχορίδη, 97 playmaker, 29 ετών πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Και παίζει το παιδί, εντάξει δεν παίζει πολύ, αλλά κάνει τα πρώτα του βήματα. Χαραλαμπόπουλος, τεράστια υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο για το Παναθηναϊκό. Μια περιφερειακή, τελείως διαφορετική, από το 1 μέχρι το 3. Σε διαφορετικά χρονικά σημεία της καριέρας του. Αυτοί που είχαν όλη θέληση με πάθος, όλοι ψάχνουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να βγουν από πάνω. Ξέχασα τον Μπλουμς, ο οποίος δεν είναι μικρός, αλλά τη βλέπουμε τη συνέπειά του και επίσης έχει και το χάρισμα του σουτ. Ο δεύτερος νήσιος στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού μαζί με τον Σλότερ. Επίσης σημαντικό στοιχείο, γιατί μιλήσαμε για 9. Αυτή η μόνη στελέχωση στην περιφέρεια είναι ότι πιο θεωρητικό έχει να επιδείξει ο Παναθηναϊκός. Η θέση 4 καλύπτεται για μένα επαρκέστατα. Ο Γκίστ είναι στα καλύτερα της καριέρας, το ρημότερος και πιο πολύ σύνδετος από ποτέ για τον Αντώνη Φώτση, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το αρχηγό της ελληνικής ομάδας είναι παράδειγμα προς μίμηση και το μακρινό του σουτ λίγα Power Forward διαθέτουν στην Ευρωλίγκα. Και πάμε στις 5. Αυτά που λέγαμε πριν. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μείνει μακριά πλέον από τους τραυματισμούς, πηγαίνει ο Λουκάς, και να βρει σωστή χημεία με τον Ραουάλ, τον Λουκά και τον Μπατίστα που είναι τελείως διαφορετικού τύπου ψηλού, ψηλή ο ένας από τον άλλον, τότε τα πράγματα μόνο καλύτερα θα γίνουν. Όσον αφορά το Final Four που είναι πολύ νωρίς ακόμα, φυσικά νομίζω ότι οι ομάδες πάνω κάτω θα είναι οι ίδιες, δηλαδή 4-5 ομάδες, 6 που θα διεκδικήσουν. Ακόμα και η Μακάβη που πέρσι το πήρε, έχει πολύ καλή ομάδα, έχει βαριά φανέλα. Απλά δεν βλέπω ας πούμε, κάποια ιδιαίτερη έκπληξη όπως ήταν η πέρσι η Ολύμπια Μιλάνου που το πήγε μέχρι τα νοκάουτ και δεν μπορούσε να περάσει από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Οι ομάδες είναι 8 και είναι οι 8 γνωστές. Οι δύο δικοί μας, η ΤΣΣΚΑ 3, οι δύο Ισπανοί 5, οι δύο Τούρκοι και η Μακάβη. 8 για 4 θέσεις. Είναι τόσο απλό και τόσο ξεκάθαρο. Σωστά λες ότι η Μακάβη δεν μπορεί κάθε χρόνο να ξεπερνάει τον εαυτό της, αλλά απ' την άλλη, κάθε φορά που λέμε ότι η Μακάβη δεν θα επαναλάβει το περσινό, μας διαψεύει. Άρα, επειδή είναι ωραίο να αυτομαστιγώνεσαι και λίγο να κάνεις αυτοκριτική, και στα αρχή της χρονιάς Super League στην Nova είπαμε ότι αν είναι δυνατόν δεν γίνεται ξανά φέτος η Μακάβη να ξεπεταχθεί, και όμως γίνεται. Η Βλέπνη και παίζει καλύτερα. Σε σχέση με την πρώτη φάση είναι πολύ πιο σίγουρη, πολύ πιο συνεπής και να σου πω και κάτι άλλο. Σε πετάχθηκε και πέρσι ο Ράις στο Final Four και πήρε τον τίτλο. Αν το δεις ποιοτικά, τι σχέση έχει ο Ράις με τον Παρκού. Για παράδειγμα, βέβαια εντάξει αυτό είναι και λίγο αυθαίρετο, δεν κρίνει ένας παίχτης την πορεία και τη φυσιογνωμία μιας ομάδας. Το άθλημα είναι ομαδικό. Θέλω να πω όμως ότι έχει εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση αυτοί οι 8 παίζουν για 4 θέσεις. Η νούμερα ομάδα αυτή τη στιγμή από πλευράς συνέπειας, από πλευράς ποιότητας
αλλά και ποικιλομορφίας, ικανότητας δηλαδή, το να είναι το ίδιο αποδοτική αργά, γρήγορα, μέσα, έξω, σε οποιοδήποτε στυλ και ρυθμό, είναι ξεσικά. Και αυτό έρχεται και προστίθεται σε αυτό που έλεγα πριν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντο τεστ με τον Ολυμπιακό. Ξεσικά λοιπόν ένα βήμα μπροστά. Για να πάει όμως το Final Four, μέχρι εκεί. Τέτοια εποχή, αρχές Φεβρουαρίου, δεν χωρών άλλες προβλέψεις, μπορεί να συζητά μόνο σε αυτό το επίπεδο. Ποιος φαίνεται να έχει προβάδισμα για να είναι παρόν στο ραντεβού. Για τίτλο και όλα αυτά, κάτι να πιάσει άνοιξη και τα συζητάμε. Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια με τις αθλητικές εκπομπές που είναι αφιερωμένες στο μπάσκετ. Καλή συνέχεια και σε εσένα Γιώργο. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Συρίγο. Γράψαμε γύρω στα 20 λεπτά από ό,τι υπολογίζω. Μπορούσαμε φυσικά και κανένα 40 λεπτό να μιλάμε, εντάξει, με την εμπειρία και τον λόγο που έχει ο έμπειρος συνάδελφος. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο πριν από τα αποτελέσματα του NBA που είναι από τους αγώνες της Κυριακής, οι 5 καλύτερες φάσεις. On NBA.com. At number 5, it's full service Carmelo Anthony up at MA. Lakers Knicks με τον Carmelo Anthony να σκοράρει. Είχε πάρει την μπάλα από τον Ellington. No stopping number 7, Robert Sacre tries, and you know how that's gonna end up. Mello with the basket, no foul there. Βοστόνι Μαϊάμι με τον Μπας. Παίρνει εσωτερική και καρφώνει. Βοστόνι Μαϊάμι με το κόψιμο του Σμαρτ του Τζόνσον. Σηκώνεται πολύ ψηλά ο Τζόνσον, το ίδιο και ο Σμαρτ όμως. Up at the rim, beautiful block, that's three. Επιστρέφουμε, Lakers, Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, Lakers, να διορθώσω. Davis, Clarkson, αλλά τον σταματάει ο Amundson. From Jordan Clarkson, there it is again, it's the power of the ponytail. Beautiful defense. Και στο νούμερο ένα, το Νέα Υόρκη. Lakers, το κάθομα από τον Carmelo Anthony, μετά από την assist που του έγινε. Πάμε στα αποτελέσματα του NBA τώρα. Αποτελέσματα του NBA, το Toronto Milwaukee 75-82. DeRozan 16 πόντους, Valanciunas 12 με 13 rebound και Williams 12 πόντους για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους. 12 πόντους είχε ο Αντετοκούνμπο με 12 rebound, 3 assist και 2 κοψίματα. Πρώτη σκόρη ήταν ο Μίτλετον με 25 πόντους, 9 rebound και ο Ντάντλεϊ με 14. Αυτά όλα για το ομάδα του Milwaukee. Phoenix Memphis 101-102. Thomas 24, Bledsoe 21 για το Phoenix. Για το Memphis, Green 12 πόντους, 7 rebound. 23 πρώτο σκόρη ήταν ο Conley, 19 πόντους και 9 rebound είχε ο Randolph. Πάμε στα επόμενα αποτελέσματα. Washington Charlotte 88-92, Bill 18-11 rebound, Wall 16-16 για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, Jefferson 18-12 rebound, Roberts επίσης 18 πόντους. Το Cleveland συνεχίζει τις νίκες του, κέρδισε και τη Φιλαδέλφια 97-84, Irving 24, ο LeBron είχε 18 με 11 assist, για τους Sixers, Grant και Covington είχαν από 18 πόντους. Nets Clippers 102-100, Lopez 24 πόντους, Johnson 22 για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, ο DeAndre Jordan έχει 22 πόντους, 20 rebound, ο Chris Paul 20 πόντους, 8 assist. Pelicans Atlanta Hawks 115-100 για τους γηπεδούχους, ο ηγέτης τους, ο Davis είχε 29 πόντους, 13 rebound, ο Gordon 20 πόντους, για την ομάδα της Atlanta, ο Tink είχε 21 πόντους και ο Millsap 15. Συνεχίζουμε με τα δύο τελευταία αποτελέσματα, αγώνες, Οκλαχώμα, Ορλάντο 104-97, Westbrook 25 πόντους, 11 rebound, 14 assist παρακαλώ, Waiters 24 πόντους, όλα αυτά για την Οκλαχώμα, για τους Ορλάντο, Ολαντίπο 22 πόντους, Vucevic 20, Dallas Minnesota 190, Ellis 23 πόντους, Parsons 18 για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, Martin 19, Young 15, 9 rebound, 15 πόντους είχε επίσης ο Williams. Πάμε κατευθείαν στη βαθμολογία.
Ανατολική Περιφέρεια, Ατλάντα 49, Τορόντο 33-16, Ουάσιγκτον 31-18, Σικάγο 30-19, Κλίβελαντ 30-20, Μιλγόκι 26-22, Μαϊάμι 21-26 και Σάρλοτ 21-27, με αστεράκι είναι οι 8 πρώτες ομάδες που μπαίνουν στα play-offs. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Brooklyn 19-28, Detroit 18-30, Boston 16-30, Indiana 17-32, Orlando 15-36, 10-38 για τη Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 10-39. Δυτική περιφέρεια τώρα, που πάλι έχουμε τα αστεράκια για το ποιες ομάδες είναι στην οκτάδα μέχρι στιγμής. Golden State 37-8, Memphis 36-12, Houston 33-15, Portland 32-16, Clippers 33-16, Dallas 33-17, San Antonio 30-18, Phoenix 28-22. Δεύτερο μέρος της κάρτας τώρα, 26-22 για τους Pelicans, Oklahoma 24-24, 19-29, τον Denver, Sacramento 17-29, Utah 17-30, Lakers 13-35, η Minnesota έχει 8-40. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Φιλαδέλφια Denver, Detroit Miami, Νέα Υόρκη Βοστόνη, Portland Utah και Sacramento Golden State. Πάμε να δούμε τις 10 καλύτερες φάσεις από τους αγώνες που έγιναν τρίτη ξημερώματα. Phoenix Memphis αρχίζουμε. Morris κόβεται από τον Gasol και το Memphis παίρνει την νίκη. Oklahoma Orlando, Harris στην επαναφορά, κλέβει ο Westbrook. Το αποτέλεσμα είναι το κάρφωμα. From Russ, and that is not the last you're going to see of him. Nets Clippers τώρα, με το κάρφωμα του Jordan, Paul Crawford συνδυάστηκαν, ο Crawford πάσαρε στον Jordan. Pelicans Atlanta, από Dexter αστοχή έρχεται και το follow κάρφωμα ο Davis. Nets Clippers, Barnes φεύγει στον ευθυμιασμό, σταματάει, βρίσκει τον Griffin και μετά το κάρφωμα έρχεται από τον Griffin. Phoenix Memphis με τον Dragic, τον Goran, γιατί πλέον υπάρχει ο Zoran. Dallas Minnesota, Ellis, ευθυμιασμό, Monta Ellis, στον Parsons, εντυπωσιακό κάρφωμα για τους Mavericks. Toronto Milwaukee, Patterson, Toros, πολύ ωραίο κάρφωμα. Από τον παίκτη του Toronto, Oklahoma Orlando, Ολαντίπο, Westbrook και Ρόμπερσον, μία από τις 14 ασίστ που έκανε ο Westbrook. Και στο νούμερο 1, Nets Clippers, 100-100, συγκώνεται ο Ζακ, ευστοχή και δίνει την νίκη στους Nets. With 1.3 seconds to go, erasing a 9-point deficit in the final minute and a half, and he's the best of the best, the top of your top 10. Πάμε τώρα σε ακόμη ένα διάλειμμα. Βλέπετε τη σχετική σύνα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.